Φίλες και φίλοι του paopaddu.gr, καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός οργανισμός κινείται σε αριθμούς κυπέλλου Ελλάδος, καθώς σε λίγες ώρες η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με στόχο την κατάκτηση ενός κυπέλλου μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Το paopaddu.gr θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό. Το ρεπορτάζ θα καλύψει ο Μπάμπης ο Τσιπίδας, ο Νίκος Παγκάκης και ο Δημήτρης ο Κουκάκης. Θα έχουμε live περιγραφή του αγώνα από τον Νίκο του Παγκάκη, λεπτό προς λεπτό, και όλο το ρεπορτάζ δηλώσει των πρωταγωνιστών και ό,τι συμβεί στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και πριν, καλείται να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, όπως έκανε όλη τη βδομάδα, για να αντιμετωπίσει τον δικέφαλο του Βορρά με στόχο την κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου. Και το paopaddu.gr δίνει το λόγο στους πρωταγωνιστές, στους ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν αντιπάλους σε μεγάλα παιχνίδια, αυτούς που έχουν καταφέρει να κάνουν περήφανο τον κόσμο του Παναθηναϊκού με την κατάκτηση τίτλων, τους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει Παναθηναϊκός και τι σημαίνει να αγωνίζεσαι με τη φανέλα, την βαριά αυτή φανέλα. Για να μην σας κουράζω άλλο, πάμε να ακούσουμε τι είπαν τα μέλη του Εραστέχνη, αθλητές από όλο τον Παναθηναϊκό, για το μεγάλο τελικό που έρχεται. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου μας θα συμμετέχει σε έναν τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ για την διεκδίκηση του τίτλου. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους παίχτες και το προπονητικό επιτελείο, γιατί αυτό είναι επιστέγασμα της φανταστικής δουλειάς που κάνανε τη φετινή σεζόν. Και δεύτερον, να τους ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία και μακάρι να πανηγυρίσουμε σαν σύλλογος ακόμα ένα τίτλο. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Παναθηναϊκός μετά από 8 χρόνια θα παίξει τον τελικό του κυπέλλου. Είμαι τον ΠΑΟΚ και είμαι σίγουρος πως εφόσον οι παίχτες θα εμφανιστούν με διάθεση, δίψα, μαχητικότητα και πιστή στο πλάνο του προπονητή τους, της ομάδας, θα καταφέρουν να κατακτήσουν το κύπελο. Η ομάδα βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ο κύριος Γιοβάνοβιτς έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι παίχτες βγάζουν τρομερό πάθος, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, οπότε πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε στο τέλος της ημέρας και ο κόσμος μας θα χαρεί άλλο ένα κύπελο. Μετά από 8 χρόνια, η ομάδα μας επιτέλους βρίσκεται στον τελικό του κυπέλλου. Είμαι σίγουρη, όπως και τότε, έτσι και τώρα, θα καταφέρει να σηκώσει την κούπα. Σε αυτούς τους αγώνες, τους τελικούς, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το πάθος, η θέληση, η δύναμη. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα μας διψάει για έναν τίτλο. Είμαι σίγουρη όμως πως στο τέλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα είναι αυτός που θα είναι χαμογελαστός. Τέτοιου είδους μάτς θεωρώ ότι κρίνονται κυρίως στην ψυχή και στο ποιος το θέλει περισσότερο, όπως επίσης και στην πνευματική ετοιμότητα. Κάθε τελικός είναι ένα ξεχωριστό μάτς knockout. Δεν έχει καμία σημασία η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Αυτά τα παιχνίδια συνήθως κρίνονται πέρα από την πνευματική ετοιμασία της ομάδας και την τακτική προσέγγιση του μάτς. Κρίνονται συνήθως στην εμπειρία, στο καθαρό μυαλό που χρειάζονται οι παίχτες και οι προπονητές για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και στη συνέπεια για 90 λεπτά ή όσο παραπάνω χρειαστεί. Σίγουρα θα παίξει ρόλο και λίγο ο παράγοντας τύχη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες θα είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό στην πλευρά της ομάδας της δικής μας. Σίγουρα είναι βασικά στοιχεία να υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση, πίστη, να παίξουν ένας για τον άλλον, να δώσουν και την ψυχή τους και να ακολουθήσουν το πλάνο του Γιοβάνοβιτς. Αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζει αυτός που τα θέλει πιο πολύ και αυτός που έχει και το πιο καθαρό μυαλό. Οπότε νομίζω ότι εμείς είμαστε αυτοί στη συγκεκριμένη στιγμή που τα έχουμε όλα αυτά. Thank you.
του Παναθηναϊκού μας έχουν χαρίσει μοναδικές στιγμές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εύχομαι η ομάδα σε όλα τα τμήματα να τους ανταμείψουν με τίτλους. Άμα συμπίπτει στο πρόγραμμά μου και δεν έχω προπονήσεις, μπορεί να πάω στο γήπεδο, ναι. Παροτρύνω το φίλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο γήπεδο και όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε, να δώσουμε δύναμη στην ομάδα μας και στο τέλος όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Θα είμαι και εγώ εκεί. Θέλω μέσα από αυτό το βίντεο να συγχαρώ και να δώσω ένα κάλεσμα, όχι ότι το έχουν ανάγκη, στους φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν αποδείξει επανειλημμένα ανά τον κόσμο πόσο φανταστικοί είναι. Θεωρώ ότι ακόμα ένα μπουστάρισμα στην ομάδα μας θα δοθεί και από τους φιλάθλους μας, οι οποίοι στο ποδόσφαιρο θα είναι, θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρη, ο 12ος παίκτης μας. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Τώρα για τον κόσμο είμαι σίγουρος πως όπως γεμίζει σε κάθε τμήμα τις κερκίδες, το ΆΚΑ θα είναι κατάμεστο, θα δώσει όθηση στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας και με τη βοήθεια του κόσμου θα πετύχει το στόχο της κατάρτισης του κυπέλλου. Εννοείται πως θα είμαι και εγώ μέσα στο γήπεδο για να παρακολουθήσω τον τελικό. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέρει τι πρέπει να κάνει για να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει άλλη μια κούπα.